Κλιμακώνονται μέρα με την ημέρα οι αντιδράσεις για την κατάσταση της δημόσιας υγείας από φορείς του Ηρακλείου, που υπό το βάρος της υποστελέχωσης του Βενιζέλιου νοσοκομείου, τονίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν η υγεία να μετατραπεί σε εμπόρευμα για λίγους και έχοντες. Πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Θα έλεγα ότι οι συνάδελφοί μας, οι συνταξιούχοι, φοβούνται να αρρωστήσουν. Γιατί ακριβώς δεν ξέρουν ούτε πού θα πάνε ούτε πού θα βρεθούν. Ήθελα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Και αυτούς που ήρθαν και μας υποσχεθήκανε παιδεία και νοσοκομεία, να μας πούνε τι μπορούν να πούνε τώρα με αυτά που γίνονται. Συνταξιούχοι σήμερα σε κάθε τόνο εξήγησαν πως φοβούνται ακόμη και να αρρωστήσουν, καθώς με την κατάρρευση της μιας κλινικής μετά την άλλη, η αναγκαιότητα να τρέξουν σε ιδιωτικά κέντρα μιας ζυμονόδρομος, μόνο που οι ίδιοι αδυνατούν να καλύψουν τέτοια κόστη. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής κρατικής υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης της υγείας, αλλά και της υποστελέχωσης των δημόσιων δομών που θα οδηγήσουν τους, και εμάς αλλά και τις οικογένειές μας στους ιδιώτες, στους κλινικάρχες. Εμείς λοιπόν στεκόμαστε σαν ένα συγγονέο, στεκόμαστε στο πλευρό των συνταξιούχων, όλων των σωματείων, των εργατικών σωματείων, των μαχόμενων υγειονομικών, έτσι ώστε να κατηθεί το Βενιζέλιο, να κατηθεί όσο έχει το Βενιζέλιο με το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα επιτρέψουμε να παραδοθεί δημόσια δωρεάν υγεία στις ωρέξεις των ιδιωτών, όπως η κυβέρνηση και η 7η υγειονομική περιφέρεια οραματίζεται. Την ίδια αγωνία εξέφρασαν σήμερα εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αλλά και γονείς, που μαζί με τους συνταξιούχους πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το Βενιζέλιο. Ο ενωμένος μαχητικός αγώνας υγειονομικών με όλο το λαό μπορεί να βάλει φρένο σε αυτές τις πολιτικές επιλογές. Μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να καταφέρουμε όλοι στον αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό. Να αντιδράσει η κοινωνία του Ηρακλείου και να στηρίξει τη δημόσια υγεία, ζήτησαν οι υγειονομικοί που μίλησαν ανοιχτά για ιδιωτικοποίηση της υγείας και επί της ουσίας την αδυναμία κάλυψης όσων δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτά τα κόστη. Η κοινωνία πρέπει να το αντιληφθεί, γιατί οι εργαζόμενοι από μόνοι τους δεν μπορούν να σώσουν το νοσοκομείο. Πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι πολίτες, όλη η κοινωνία του Ηρακλείου. Και χαιρόμαστε για την πρωτοβουλία που πήραν οι συνταξιούχοι, το Σωματείο των Συνταξιούχων, και στο μέλλον πιστεύω θα έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Μάλιστα την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου προγραμματίζεται συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας από υγειονομικούς, την ώρα που ήδη συνταξιούχοι, Ένωση Γονέων και άλλοι φορείς, μεθαύριο 5η θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ στις 20 του μήνα θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας, στο οποίο το κάλεσμα προς την κοινωνία θα είναι ευρύ και μαζικό. Είναι ένα κάλεσμα και είναι μια επιτακτική ανάγκη ο λαός να ξεσηκωθεί, να διεκδικήσει και να κερδίσει.